λοιπόν πάλι κοντά σας, 10 και 36 πρώτα λεπτά. Γράψτε τη λέξη τώρα, αφήστε κενό, συμπληρώστε το μήνυμά σας και στείλτε το στο 54660 με το σχόλιο σας, με την πρότασή σας. Πείτε μας πού να στείλουμε κάμερα έτσι ώστε να λύσουμε κάποια από τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στη γειτονιά σας. Και ο Γιώργος Τσελίκας, ειδικά αν είστε στην Αθήνα, θα σπεύσει μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας για να δώσει εικόνα απευθείας. Μας ρωτάτε τι γίνεται με τα λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη και αν στο πλαίσιο της συμπαράστασης των εργαζομένων στα λεωφορεία, στους συναδέλφους του ΟΣΕ, θα έχουμε κινητοποίηση και στη Θεσσαλονίκη, Ελένη Ιατρού. Προς τη στιγμή δεν έχουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Δεν έχει προγραμματιστεί κάτι τέτοιο, ίσως και να είναι υπό εξέλιξη, αλλά δεν έχει τουλάχιστον προς το παρόν κοινοποιηθεί. Μάλιστα. Οποιαδήποτε εξέλιξη, να είσαι βέβαιη ότι θα σας ενημερώσουμε σχετικά από πίσω. Στο μεταξύ, με τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουμε συνεχώς θύματα που προστίθενται στη λίστα. Δυστυχώς μακραίνει, προσθέθηκαν άλλοι τρεις υπερήλικες με βαρημένο ιατρικό ιστορικό, ανεβάζοντας τον αριθμό στους 18, ενώ συνολικά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται σε 177. Να πούμε ότι τώρα πια τα κουνούπια, όπως έχει διαπιστωθεί, μολύνουν και τα άλογα, γι' αυτό και λαμβάνονται μέτρα, γίνονται και εντομοκτονίες, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να επεκταθεί η διάρκεια των ψεκασμών από τις 15 Σεπτεμβρίου, που είχε προγραμματιστεί να λήξει στις 30. Μάλιστα. Στην Πολύχνη είχαμε πυρκαγιά, σε διαμέρισμα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες, 9:30, επρόκειτο για μια διόροφη κατοικία που ήταν ιδιοκτησίας δύο ατόμων που ήταν ρακοσυλλέκτες. Πάρα πολλά σκουπίδια τα συγκεντρωμένα, μεγάλη ποσότητα ξυλίας. Εκδηλώθηκε φωτιά από άγνωστη προς στιγμή αιτία με αποτέλεσμα να καταστραφεί ολοσχερός η κατοικία, αλλά και ο καπνός, ο πυκνός καπνός, να προκαλέσει πρόβλημα σε παρακείμενες πολιτείες και οπωσδήποτε να σπείρει και τον πανικό στους ανίκους και τους ιδιοκτήτες. Στο Ρεόκαστρο, οι γονείς των μαθητών ενός σχολείου διαμαρτύρονται για την κατάσταση που βρίσκεται το σχολείο τους. Προσέξτε τη μικρή λεπτομέρεια. Πόσων ετών είναι το κτίριο? Ετών 78, Πόπη, και μάλιστα τα παιδιά τα 5 τελευταία χρόνια κάνουν μάθημα σε αίθουσες στο υπόγειο αλλά και στο ισόγειο. Αυτή η κατάσταση θέλουν να αλλάξει και επιτέλους να μπουν σε αξιοπρεπείς και ασφαλείς σίγουρα για τα παιδιά τους αίθουσες. Στην Εγνατία Οδό, όσοι οδηγείτε, όσοι διέρχεστε συχνά τον αυτοκινητόδρομο αυτό, μπορεί παλιά να φοβόσαστε αν μην πέσετε πάνω σε αρκούδες. Τώρα μη φοβάστε και τα διόδια είναι έτοιμα. Έχουν αρχίσει ήδη και τα πληρώνουν. Πού στήθηκαν τα πρώτα? Τα πρώτα έχουν ήδη στηθεί και είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να λειτουργήσουν 14 με 20 Σεπτεμβρίου στον Πολύμηλο της Κοζάνης. Το κόμιστρο θα είναι 2 ευρώ και 80 λεπτά. 28 υπάλληλοι έχουν προσληφθεί και αυτό είναι αιτία πολέμου. Γιατί? Για την τοπική κοινωνία τουλάχιστον. 10 αυτούς προσελήφθησαν με το κριτήριο της εντοπιότητας. Οι κάτοικοι όμως θέλουν να γίνουν περισσότερες προσλήψεις με αυτό το κριτήριο, καθότι έχουν επιβαρύνει την περιοχή. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη και κατεβαίνουμε στην Κρήτη. Θα μιλήσουμε με τον Μάριο το Διονέλη που είναι στη σύνδεσή μας. Μάριε, τι καινούριο έχουμε γύρω από την απαγωγή του καθηγητή αλλά και της εξαφανισμένης φοιτήτριας? Έχουμε και προφυλακίσεις. Έτσι ακριβώς, Σόφη, καλημέρα από την Κρήτη. Δύο άτομα, ο ένας είναι ο αδελφός της εξαφανισμένης φοιτήτριας και ακόμα ένα άτομο προφυλακίστηκαν μετά τη σύλληψή τους και την απολογία τους στον ανακριτή για την υπόθεση της απαγωγής του 50χρονου καθηγητή από το Μάντσεστερ. Έχει ενδιαφέρον σε αυτή την υπόθεση, Πέπη, ότι η αστυνομία ζητά έναν άνθρωπο ο οποίος έπαιξε το ρόλο του γιατρού. Κλήθηκε δηλαδή να παράσχει πρώτες βοήθειες στον καθηγητή που είχε απαχθεί όταν εκείνος προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του και αυτοτραυματίστηκε. Τον εξέτασε με δεμένα τα μάτια ο καθηγητής και αναζητείται τον πρόσωπο αυτό, διότι δεν έχει συλληφθεί ακόμα, δεν έχει πέσει στα χέρια των αρχών. Μάλιστα. Έχουμε την περίπτωση μιας κοπέλας 30 ετών, κατοίκησης στο δημό της. Ναι, στα Μάλια, από μια τουρίστρια και μάλιστα από τέσσερα άτομα, οι οποίοι, όπως είπε, προσφέρθηκαν να την οδηγήσουν το βράδυ στο δωμάτιό της από ένα νυχτερινό κέντρο και μετά ακολούθησε, όπως τουλάχιστον καταγγέλει ίδια, ο βιασμός της. Αναζητούνται ασφαλώς και τα τέσσερα άτομα από τις τοπικές αστυνομικές αρχές. Και έχουμε και εξέλιξη στον 29χρονο, για τον 29χρονο που κατηγορείται ότι ασέλγησε σε βάρος δύο ανήλικων παιδιών, παιδιά των κουμπάρων του μάλιστα. Έτσι ακριβώς. Ο ίδιος αρνείται ότι είχε οποιαδήποτε σχέση με το αγόρι, με το 14χρονο αγόρι της οικογένειας, ενώ παραδέχτηκε ότι πολύ συχνά είχε βρεθεί με το μικρό κορίτσι χθες στα δικαστήρια που προσήχθη. Ήταν και οι συγγενείς των παιδιών. Ευτυχώς η αστυνομία απέτρεψε οποιαδήποτε έκτροπα, γιατί ασφαλώς είχαν άγριες διαθέσεις απέναντι του. Ο 29χρονος, ναι, προφυλακίστηκε. Προφυλακίστηκε λοιπόν 29χρονος και εμείς φεύγουμε για να δούμε τι γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο, στη Νέα Ζηλανδία. Μετά το σεισμό των 7 Ρίχτερ, 7,1 το. Είχαμε και άλλους σεισμούς, μετασεισμούς πια, Νίκο.
Συνεχίζει με τα σεισμικές δονήσεις στην περιοχή Πόπη μετά το σεισμό του Σαββάτου. Βλέπουμε και τις εικόνες όπως μεταδόθηκαν. Πρόκειται για κάμερα κλειστού κυκλώματος από κατάστημα την ώρα του σεισμού του Σαββάτου, των 7,1 βαθμών της κλίμακας. Είναι σαν να κουνάει ανθρώπινο χέρι την κάμερα αυτή, έτσι. Και όμως βρίσκεται σε ένα κατάστημα που είναι κλειστό αυτή την ώρα. Πολύ ισχυρή η δόνηση, ακριβώς πολύ ισχυρή η δόνηση και μεγάλη διάρκεια του σεισμού, όπως λένε οι ειδικοί, οι οποίοι δεν είναι καθόλου καθησυχαστικοί, Πόπη, κυρίες και κύριοι, καθώς προβλέπουν στην περιοχή νέο μεγαλύτερο χτύπημα του Εγκέλαδου. Να περάσουμε στη Γουατεμάλα, να δούμε τα καιρικά φαινόμενα που επικρατούν στην περιοχή. Και είχαμε από εκεί οι χώρες είναι βιβλικής καταστροφής. Είχαμε τις κατολιστήσεις Πόπη με 45 ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκλωβιστεί, 15 οι αγνοούμενοι, συνεχώς ανασύρουν πτώματα από την περιοχή. Είναι οι σφοδρότερες βροχοπτώσεις στη Γουατεμάλα των τελευταίων 10 ετιών. Περνώντας στη Σουμάτρα, να πούμε ότι σύμφωνα με τηλεγράφημα το πρωί έγινε η ισχυρότερη έκρηξη που έχει καταγραφεί μέχρι τώρα στο ηφαίστειο Σιναμπούγκ σε ύψος 2.400 μέτρων, ένα ηφαίστειο το οποίο βρισκόταν εν υπνώση επί 400 χρόνια. Περνώντας στο Μεξικό, ο τυφώνας Έριν βρίσκεται στην περιοχή. Ήδη έχουμε τις πρώτες εικόνες από τις καταστροφές που προκάλεσαν οι ισχυρότατες πλημμύρες. Είναι πολλοί οι νεκροί, γύρω στους 10 για την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται στα σπίτια τους εγκλωβισμένοι από τις πλημμύρες. Και κλείνοντας με πλημμύρες με την Αυστραλία, όπου έχουμε νεότερες εικόνες από την πολιτεία της Βικτόρια, όπου και εκεί μεγάλες υλικές ζημιές, ευτυχώς δεν υπάρχουν θύματα. Αυτά από την Αυστραλία. Βλέπουμε και τις εικόνες που μας ήρθαν μόλις πριν από μισή ώρα. Θα τα ξαναπούμε σε λίγο με τις υπόλοιπες ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο με τον Νίκο τον Ανδρίτσο. Θα πάμε στην Πάτρα. Ο Χρήστος Στρατουλάκος στο τηλέφωνο. Χρήστο, τι συνέβη με τον Σκόρπιο? Έχει πουληθεί από την Αθηνά Ωνάση? Από ό,τι φαίνεται, Πόπη, κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Ήμουνα και με δημοσιεύματα τοπικών εφημερίδων στη Λευκάδα. Φαίνεται ότι ο Σκορπιός έχει πουληθεί από την Αθήνα Ωνάση και ο αγοραστής του νησιού αυτού είναι ο γνωστός Ιταλός σχεδιαστής, ο κύριος Τζόρτζιο Αρμάνι. Φαίνεται λοιπόν ότι η Αθηνά, η οποία ζει μόνιμα τα τελευταία χρόνια στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας, αποφάσισε να πουλήσει τον Σκορπιό, ούτως ώστε να έχει χρήματα τα οποία θα τα επενδύσει σε κάποιες χώρες της Ευρώπης, ούτως ώστε να έχει κέρδη άμεσα και όχι όπως ένας Σκορπιός. Μάλιστα. Οπότε, όταν έχεις κάτι νεότερο και πιο συγκεκριμένο, μιλάμε και πάλι. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αλλάζοντας θέμα τώρα, πάμε να γνωρίσουμε ανθρώπους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, που εργάζονται στο εξωτερικό και όμως κάνουν όλους μας περήφανους. Ένας από αυτούς στις Βρυξέλλες, ο καθηγητής που θα δούμε αμέσως τώρα μέσω Skype κοντά μας, στη Ζυρίχη, με συγχωρείτε, ο κύριος Θήμιος Μητσιάδης. Κύριε Μητσιάδη, καλή σας μέρα από την Αθήνα. Καλή σας μέρα, κυρία Τσαπανίδου. Υπόσχεστε εσείς και η ομάδα σας να χαρίσετε ένα αιώνιο χαμόγελο σε όλους τους ανθρώπους. Πώς, με την αναγέννηση του δοντιού? Κάνουμε έρευνα, η οποία είναι ακόμη στα πειραματικά στάδια. Αυτό γίνεται σε διάφορα ζώα, όπως η ποντική, και έχουμε πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Ο σκοπός μας είναι να αναγεννήσουμε το δόντι, είναι ο πότερος σκοπός, αλλά αυτό, επειδή είναι μακρινός τόπος, νομίζουμε πως μπορούμε να θεραπεύσουμε, να αλλάξουμε μερικές τεχνικές που χρησιμοποιούν οι οδοντίατροι τώρα αυτή τη στιγμή, και να κάνουμε διάφορες καινούργιες θεραπείες με ό,τι καινούργιο βγαίνει από την βιολογία. Δηλαδή, τι είναι το πιο καινούργιο που έχετε στη διάθεσή σας? Είναι πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε τα πλαστικά κύτταρα, τα οποία είναι μια πηγή για να φτιάξουμε ιστούς, καινούργιους ιστούς, και κυρίως για τα δόντια. Χρησιμοποιούνται όμως, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά τα πλαστικά κύτταρα για διάφορες ασθένειες, όπως είναι η Πάρκινσον στο μυαλό, ή όπως είναι η καρδιά, έχουμε έμφραγμα μυοκαρδίου, ή διάφορες άλλες ασθένειες που παρουσιάζονται, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πλαστικά κύτταρα. Αυτά τώρα τα πλαστικά κύτταρα τα χρησιμοποιούμε και για τους οδοντιατρικούς σκοπούς. Δηλαδή, όταν κάποιος λείπει ένα κομμάτι από δόντι ή ένα κομμάτι από οστό μέσα στην οδοντική κοιλότητα, στη στοματική κοιλότητα, μπορούμε να το αντικαταστήσουμε με κύτταρα τα οποία τα έχουμε πάρει από τον ίδιο τον ασθενή, και μετά από πειραματικά στάδια τα οποία κάνουμε τεχνικές στο εργαστήριο, να τα εγχύσουμε πάλι στον ασθενή και να το πρόβλημα να εκλυθεί. Κύριε Μητσιάδη, δόντια τα οποία θα αναγεννώνται, αιώνια χαμόγελα, τα βιοδόντια τα περίφημα, πόσο κοντά σε αυτά είμαστε? Δηλαδή, η δικιά μας η γενιά θα τα ζήσει, θα τα δει, θα χάρει τα αποτελέσματα αυτά? Αυτό θα το θέλαμε κι εμείς. Δηλαδή, αυτό είναι ο απότερος σκοπός, να έχουμε κάτι σε αυτό το στάδιο. Αλλά δυστυχώς, το να φτιάξει κάποιος ένα όργανο
πολύπλοκο, όπως είναι το δόντι, είναι πολύ δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο γιατί δεν ξέρουμε ήδη καλά τους μηχανισμούς πώς φτάνουμε σε αυτό το στάδιο. Και αυτά πρέπει να τα αναλύσουμε πρώτα προσεκτικά για να μην κάνουμε και να μην δίνουμε στον κόσμο ψευδεστήσεις. Αισιοδοξείτε ωστόσο ότι είστε πιο κοντά. Έτσι κι αλλιώς τώρα αυτό που γίνεται είναι η επιστήμη, έχει κάνει μεγάλα άλματα, κάνει βήματα τεράστια και πρέπει να είμαστε από κοντά για να παίρνουμε ό,τι καλύτερο μας δίνει και να το κάνουμε. Κύριε Μητσιάδη, χάρηκα πολύ που τα είπαμε έστω και μέσω Skype από τη Ζυρίχη στην Αθήνα. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Πολύ συχνά βλέπουμε ανθρώπους, Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι φεύγουν εκτός συνόρων και διαπρέπουν πραγματικά στο εξωτερικό. Ηγούνται ομάδων που καταλήγουν σε πολύ σπουδαία, θαυμαστά πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι ανάλογο και στη χώρα μας, πιστεύετε? Νομίζω πως μπορεί να γίνει στη χώρα μας, απλή να υπάρχει μια καλή διάθεση, γιατί όλοι αυτοί. Παίρνοντας παράδειγμα και από μένα, θέλαμε να γυρίσουμε στην Ελλάδα και να κάνουμε τον τόπο μας να περήφανο για αυτό που τι έχουμε. Τι σας κρατάει λοιπόν μακριά? Με κρατάει πως δεν υπάρχει ακόμη μια οργάνωση την οποία πρέπει να έχει προγραμματιστεί, να υπάρχουν κεφάλαια για έρευνα, το οποίο είναι σημαντικό. Η εκπαίδευση και η έρευνα είναι το ότι περισσότερο μπορεί κάποιος να σταθεί για να δημιουργηθεί μια χώρα και να πάει μπροστά. Και παίρνουμε παραδείγματα όπως η Φιλανδία, που είναι πρόσφατη χώρα που έχει απελευθερωθεί εδώ και 50 με 70 χρόνια, έχει φτιάξει τεράστια πράγματα. Και η Ελλάδα, νομίζω, με το δυναμικό που έχει και με τα μυαλά που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν καλά μυαλά στην Ελλάδα, μπορεί να πάει μπροστά. Και εγώ θα ήθελα να συνεισφέρω, δηλαδή, πάντοτε στη χώρα, και δεν είμαι ο μόνος, συζητάμε πολλές φορές με άτομα που είναι του εξωτερικού, και θα θέλαμε να έχουμε αυτό το νόστο να γυρίσουμε και να συνεισφέρουμε στην πατρίδα μας. Ειδικά τώρα, αυτά τα δύσκολα χρόνια τα τελευταία, μέσα από τις δυσκολίες που βιώνουν οι Έλληνες, εσείς που παρακολουθείτε την κατάσταση από μία απόσταση και με μία διαφορετική ψυχραιμία ίσως, πώς σχολιάζετε τα πράγματα και τι συζητάτε και με τους ξένους που σας περιβάλλουν? Αυτό που βλέπουμε τώρα όλοι είναι πως δυστυχώς η Ελλάδα, στην Ελλάδα ο κόσμος περνάει πολύ δύσκολες στιγμές. Αλλά αυτό που ήταν κάτι αναγκαίο να γίνει, νομίζω. Δηλαδή να φτάσουμε σε ένα σημείο, να πάμε στο πιο χαμηλό σημείο που μπορούμε να φτάσουμε για να ξαναγεννηθούμε. Και νομίζω τώρα υπάρχει αυτή η θέληση να πάμε μπροστά, να κάνουμε πράγματα. Και τώρα νομίζω οι Έλληνες που θέλουν να συνεισφέρουν, τώρα προσφέρεται είναι το έδαφος πρόσφορο. Δηλαδή τώρα πρέπει και εμείς από έξω να συμβάλλουμε, ερχόμενοι στην Ελλάδα, λέγοντας τι μπορεί να γίνει σε συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια. Έχετε κάνει κάποιες τέτοιες προσπάθειες? Έχετε προσπαθήσει να έρθείτε σε επικοινωνία με αυτό που λέμε επίσημο κράτος και να δείτε αν μπορεί να γίνει αυτή η επιθυμία σας? Αυτό συζητάω τώρα με διάφορους πανεπιστημιακούς φορείς και συζητάω πάλι με φορείς της υγείας και θα ήθελα πολύ, δηλαδή, την εμπειρία που έχω πάρει τόσα χρόνια που έχω, να την μεταφέρω στην Ελλάδα και να έρθω και να δουλέψω για την Ελλάδα. Κύριε Μητσιάδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και μακάρι τα παιδιά μας που είναι έξω, οι Έλληνες δηλαδή που είναι έξω, να μπορέσουν να δουλέψουν και μέσα και έξω και εντός συνόρων. Να είστε καλά και ευχαριστώ καλή συνέχεια. Πολύ. Να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Γκότση, είδατε ποιες είναι οι προκλήσεις για την κυβέρνηση. Να μπορέσει να αναπτύξει και έρευνα και τεχνολογία εντός συνόρων και όχι μόνο έξω. Διάθεση υπάρχει, μυαλά υπάρχουν, θέληση υπάρχει, χρήμα δεν υπάρχει. Εντός και εκτός. Χρήμα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν μόνο εκτός Ελλάδος, διότι μην ξεχνάτε ότι όλοι εμείς που δουλεύουμε στην Ελλάδα είμαστε πρώην Έλληνες του εξωτερικού. Συνεπώς, κάποια στιγμή πρέπει κανείς να πάρει την απόφαση πού θα πρέπει να εγκατασταθεί και πού θα πρέπει να προσφέρει. Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω δηλαδή ότι κυρίως το πρόβλημα το οποίο δεν έθιξε ο συνομιλητής σας ήταν το οικονομικό. Το έθιξε ξεκάθαρα. Το οικονομικό, δεν το οικονομικό και το περιβάλλον, βέβαια, από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, το περιβάλλον στείνεται, το χρήμα δεν βρίσκεται εύκολα. Το χαμόγελο πάντως θα το δώσει πιο πολύ, θα το δώσουν οι οικονομολόγοι παρά οι εργοδοτήρε. Λοιπόν, νέο σχήμα, νέα τρόικα ελληνική εδώ. Πείτε μου το οικονομικό επιτελείο, πώς σας φαίνεται μετά τον ανασχηματισμό. Κοιτάξτε, νομίζω και είναι υφυπουργό επί των εσόδων. Νομίζω ότι φαίνεται ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο ημίχρονο. Και ο προπονητής έπρεπε να κάνει κάποιες αλλαγές επειδή έβλεπε ότι το μάτς δεν είναι δυνατό να κερδιθεί με την σύνθεση της ομάδας όπως ήταν το